Πριν πούμε το διαφόν, θέλω έτσι να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για αυτή την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση να επιβάλλει μάσκες, προσωπίδες δηλαδή, στους ανθρώπους μέσα στους ναούς και να τονίσουμε ότι οι Άγιοι Ιεροί Κανόνες απαγορεύουν στους χριστιανούς να φοράνε μάσκες, προσωπίδες και πολύ περισσότερο μέσα στο ναό, που αυτό φανερώνει ότι είναι ολιγόπιστοι ή και άπιστοι, αφού πιστεύουν ότι μέσα στο ναό μπορεί να μολυνθούν ή να μολύνουν άλλους. Μέσα στο ναό που είναι όλα αγιασμένα, όλα γεμάτα με τη χάρη του Θεού. Ακόμα και οι σκόνες του δάπεδο, μας λένε οι Άγιοι, είναι αγιασμένοι. Και οι σκόνοι που έχουν τα Άγια Λείψανα και οι Άγιες εικόνες και τα πάντα. Και σε καμιά περίπτωση η παραμονή μας μέσα στο ναό δεν εγκλεί κανένα κίνδυνο να πάρουμε κάτι μολυσμένο ή ακάθαρτο και να πάθουμε κάποια βλάβη. Η βλάβη η οποία μπορεί να υπάρξει είναι η αμαρτία και αυτή και μόνο πρέπει να φοβόμαστε. Επομένως, λέμε όχι στην απαξίωση του ανθρωπίνου προσώπου που γίνεται με τη μάσκα, όπου πλέον δεν ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τον άνθρωπο, γίνονται όλοι πρόβατα και μάζες. Και λέμε όχι σε αυτή την προσβολή στο κατ' εικόνα, γιατί το πρόσωπο του ανθρώπου είναι η εικόνα του Χριστού και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτεται η εικόνα του Χριστού και να κλειδώνεται και να αμουτζουρώνεται και να απαξιώνεται πολύ περισσότερο μέσα στο ναό του Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι με σθένος αντιτασσόμαστε σε όλη αυτή τη σκευωρία, σε όλο αυτό το θέατρο, σε όλο αυτό το καρναβάλι, γιατί ακριβώς πιστεύουμε στο Θεό και η ελπίδα μας είναι εκεί και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν επίγειο άρχοντα και καμία επίγεια διρεκτίβα. Όλο αυτό που έχει σκηνοθετηθεί δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να υποταχθούν οι λαοί στη νέα τάξη πραγμάτων και να έχουν και το πιστοποιητικό της υποταγής σε αυτή τη μάσκα. Το δε θυμοδόξα πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος της δόξης θα νικήσει και θα εκμηδενήσει κάθε αντίχριστο δύναμη. Δεν επιτρέπεται άνθρωποι οι οποίοι είναι αφορισμένοι από την Εκκλησία να βγάζουν διρεκτίβες για την Εκκλησία και να καθοδηγούν την Εκκλησία. Αλλά και μη αφορισμένοι να ήταν και πάλι αυτό που λένε είναι αντίθετο με τον θέλημα του Θεού, με τον νόμο του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε πρόσωπα και δεν είμαστε μάζες. Όλο το σώμα πρέπει να είναι καλυμμένο, αλλά το πρόσωπο όχι, για να φαίνεται η εικόνα του Χριστού σε αυτού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αγία Τριάδη, φυλάξει πάντα σε ημάς. Αμήν.